Λέγα πάντα και περήφανα μαζί της και αυτή ήταν περήφανη γιατί έφτασε και με τους μαθήτες. Δώσαν 28.000 παιδιά για 870 θέσεις και πέρασε. Δεν έχω χτυπήσει πόρτα πολιτικού εγώ. Τους χαίνουμε. Αυτές οι μουτσούνες. Όπρα τους πιάσει λερώνεσαι. Μπήκε με το σπαθί το παιδί. Δεν θα ήταν περήφανο. Και έκανα γλέντι τρικούβερτο όταν μπήκε. Γιατί ξέραμε είχαμε μπει καθαρά και με αξία. Είστε ιδιωτικό υπάλληλο, εσείς δουλεύετε στο δημόσιο. Τώρα που το μάθατε, ταξί έχω. Την ώρα που το μάθατε, ήσασταν στο ταξί. Στη δουλειά, ναι, στο ταξί με προγιώσει. Στο γιο μου, μου λέει σταμάτα τα μάξι, καπελάτσα μέσα. Να σου πω κάτι σοβαρό. Γιάννη, πες μου, σταμάτα το αυτοκίνητο, μου λέει πάνω σου πω. Και έκατσα δεξιά και μου με το παιδί τη συνέβη. Λέτε ότι πάλεψε. Πάλεψε, πήγαινε μέσα να το δεις. Και λέτε ότι ήταν. Δεν λέω ψέματα, πάλεψε, σου λέω. Πήγαινε μέσα να δεις τον τάφο, είναι έτσι, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Έχεις αλλά ήταν δύο. Έχει σημάδια πάνω τους από πάλι. Ναι. Αυτά γίνανε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας αποσχολήσω ένα λεπτάκι. Αν θέλετε, είμαστε ζωντανά στον αέρα των παραπολιτικών. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε ένα λεπτάκι. Καταλαβαίνω λίγο έτσι. Έχω κουραστεί, παιδιά, και σας ευχαριστώ. Τι σας είπαν εκείνη την ώρα, πώς σας ενημέρωσαν? Με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο και μου λέει: Παπά, σκότωσα το κορίτσι. Και έμεινα άναυδος. Μου έφυγε τα μάτια από τα χέρια. Τι ακριβώς δηλαδή καταλάβατε εκείνη την ώρα και τι υπόθηκε η αστυνομία? Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με τη δουλειά της. Γιατί η δώρα δεν είχε διαφορές με κανέναν. Και του λέω: Γιάννη, φάγανε από το ΣΔΟΕ. Μου λέει: Παπά, ναι. Η αστυνομία τι σας έχει πει μέχρι στιγμής? Τίποτα, η αστυνομία ψάχνει. Τι να πει, η αστυνομία θα μιλήσει τελευταία. Εγώ θέλω να πούνε ποιος ήταν αυτός. Οι δικές σας εικασίες ποιες είναι, τι πιστεύετε? Ότι κάποια υπόθεση που χειρίστηκε είχε χειριστεί στο παρελθόν και την κυνήγησε αυτή η υπόθεση. Σας είχε μιλήσει παλιότερα η κόρη σας για κάποιες σοβαρές υποθέσεις που υπάρχουν στο αρχείο Φιάλη? Όλες αυτές οι υποθέσεις είναι σοβαρές. Όλες αυτές οι υποθέσεις είναι σοβαρές. Δεν είμαι εγώ και είσαι εκεί πέρα μέσα που τρέχουμε για ένα μεροκάματο όλη μέρα. Μέσα εκεί τα λαμόγια που έχουν κλέψει πολλά λεφτά και έχουν κλέψει το ελληνικό κράτος και ξεκυλιάσαν το ελληνικό κράτος. Και κρύβονται πίσω εκεί στις λίστες και στις εταιρείες και στους σπόρους. Αυτές οι μουτσούνες που φάγανε και το παιδί. Θα τους τάψω όλους. Θα τους τάψω όλους. Θα βρω ποιος είναι. Η κόρη σας ήταν μόνη της, είχε κάποια σχέση, ήταν συνήθως και κλειστό? Όχι, το αγόρι της είχε σκοτωθεί. Το αγόρι της είχε έρθει εδώ. Το αγόρι της πήγε. Ναι. Δεν είχε σχέση το παιδί τώρα, ήταν μόνο του. Ήταν μόνο το παιδί. Ναι. Δεν εικάζεται. Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά για καλά. Ναι, όχι, λόγους. Τίποτα. Το παιδί δεν είχε διαφορές. Ήταν ένα παιδί μορφωμένο και ευγενέστατο και ευγενικό. Πήγαινε στη γειτονιά να ρωτήσει. Εσείς τι περιμένετε τώρα από την ελληνική δικαιοσύνη? Περιμένω να μου πούνε ποιος είναι και να τον πάρω εγώ. Γιατί η ελληνική δικαιοσύνη δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Να τον έκανα κι εγώ κομμάτια όπως έκανε και αυτό στο παιδάκι μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.